Κώστα, τι γίνεται, καλησπέρα. Καλησπέρα, το λες με μεγάλη έμφαση. Δεν με έχει συνηθίσει προφανώς. Αυτό. Όσο και να περνάει ο καιρός, δεν μπορώ να το συνηθίσω, να ξέρεις. Το κοστούμι δεν μπορώ να το συνηθίσω. Το κουστούμι δεν μπορώ να το συνηθίσω ούτε εγώ, είναι αλήθεια. Και ξέρεις τι γίνεται. Βλέπω και κάτι βίντεο που κυκλοφορούν με κάτι πίσω από το κέντρο και κάτι τέτοια. Να παρέμβω λίγο εδώ. Καλησπέρα, βεβαίως. Καταρχήν, καλησπέρα στον coach Χαραλαμπίδη. Έτσι, γιατί πρέπει να σε προσφέρουμε coach πλέον. Ναι, βέβαια. Θέλω να μου πεις. Τι πρόγραμμα έχεις βρει εσύ ή μάλλον ο Τέλης ο Ζουνατζίδης και αυτά τα καλάθια από το κέντρο μπαίνανε χλατσοτά στα βίντεο. Να διευκρινίσω κάτι, έτσι. Δεν κάνουμε 20 προσπάθειες για να βάλουμε μία. Έτσι, δεν είναι προϊόν μοντάζ δηλαδή, δεν έχει κοπεί κάτι. Ναι. Όχι, όχι. Απλά βρίσκουμε ευκαιρία, έτσι, πριν ή μετά την προπόνηση, όποτε βρισκόμαστε στο εξωτερικό ή όποτε έχουμε προπόνηση, τέλος πάντων. Έτσι λίγο ξαναπιάνουμε την μπάλα. Να νιώσουμε λίγο διαφορετικά. Καλά, δεν νομίζω ότι την έχεις κόψει τελείως την μπάλα και κάπου θα παίζεις ακόμα. Κάπως κάτι θα κάνεις. Δεν μπορεί να το έχεις αφήσει τελείως. Κι όμως τελείως. Το έχω αφήσει γιατί προσπάθεια τα χρόνια που προσπάθησα, τέλος πάντων τα 2 χρόνια αυτά για να ξαναπαίξω μπάσκετ δεν ευωδόθηκε. Έχω πολύ μεγάλο πρόβλημα με το πόδι, οπότε δεν μπορώ να παίξω ούτε παίζω, απλά κάνω κάποια πράγματα μόνος μου. Εντάξει, τώρα και η προπονητή ομολογουμένως που είναι ένα καινούριο κεφάλαιο στην ζωή σου, έτσι και αυτή θέλει πάρα πολύ χρόνο, έτσι. Μπορώ με τα βεβαιότητα να σου πω έτσι μετά από ένα χρόνο και στην αρχή αυτής της χρονιάς ότι σαν τον παίκτη δεν έχει καταρχήν, είναι μεγάλη απόλαυση να παίζει ούτως ή άλλως. αλλά από εκεί και πέρα ο χρόνος που διαθέτεις ως παίκτης και ως προπονητής, ούτε αυτό συγκρίνεται. Είναι τεράστια διαφορά. Προπονητικά ασχολείσαι όλη τη μέρα με κάποια πράγματα. Ως παίκτης έχεις την έννοια σου να κάνεις την προπόνησή σου και από εκεί και πέρα να ξεκουραστείς. Ναι. Προπονητικά δεν συμβαίνει αυτό. Προπονητικά δεν έχεις χρόνο να ξεκουραστείς, είναι η αλήθεια. Όχι, όχι, δεν υπάρχει χρόνος γιατί είναι και συνεχόμενα τα μάτς. Εντάξει. Βέβαια όταν έχεις ζήσει την κούραση του παίκτη, τη σωματική, ναι. Από εκεί και πέρα είναι λίγο στο μυαλό όλα τα υπόλοιπα. Και προσπαθούμε έτσι να τα ισορροπήσουμε. Μάλιστα. Τώρα βέβαια που πέρασε αυτή την πλευρά, εντάξει βέβαια εσύ δεν είσαι ένα αθλητής ο οποίος με τους προπονητές σου έχεις καυγάδες οτιδήποτε, αλλά τώρα που πέρασε αυτή την πλευρά, έχεις πει ποτέ, αν θυμηθείς το παρελθόν, να πεις ότι τότε που είπα αυτό με εκείνον τον προπονητή, τελικά δες από αυτή την πλευρά που το βλέπεις τώρα του προπονητή, ότι ναι, ας πούμε ήμουν λάθος, πρέπει να το είχα χειριστεί διαφορά, έχεις μπει σε αυτή τη θέση, ας πούμε, αυτή τη στιγμή. Ναι, ναι, αρκετές φορές. Αρκετές φορές βλέποντας και καταστάσεις που μπορεί να συναντάς με τους παίκτες, έχω αναθεωρήσει κάποια πράγματα. Αν όπως και λες και εσύ, δεν ήμουν κάποιος παίκτης έτσι άκρον όσο έπαιζα, ούτε με τους συμπαίκτες μου, ούτε με τους προπονητές μου. Αλλά σίγουρα τα έχω δει από μια διαφορετική οπτική πλέον. Και δεν ξέρω αν είναι σωστή, αλλά είναι διαφορετική. Διαφορετική. Ναι. Έτσι. Ωραία. Κώστα, να πάμε λίγο στα της ομάδας. Πριν πάμε στα της ομάδας, ναι. Να σας πω ότι η μπασκετική εκπομπή 3 φορές την εβδομάδα είναι χαρά να ακούμε. Πραγματικά είναι πολύ ευχάριστο έτσι, να υπάρχουν μπασκετικές εκπομπές, γιατί μας έχει λείψει τέλος πάντων όλο αυτό και εμείς οι μπασκετάνθρωποι θεωρούμε ότι έχουμε ένα χώρο και έχουμε ίσως περισσότερο χώρο. Να σε καλά, να σε καλά, Κώστα. Λοιπόν, πηγαίνοντας στα της ομάδας, το ξεκίνημα πολύ περίεργο με όσα γίνανε με τραυματισμούς, με ήττες, σιγά σιγά πάει να αλλάξει κάτι γιατί η ομάδα έκανε 2 νίκες. Αλλά το πρόγραμμα παραμένει απαιτητικό. Εσείς μέσα από την ομάδα πώς το έχετε ζήσει, γιατί είναι λίγο σαν σκοτσέζικο ντούστρε, παιδί μου, το ξεκίνημα της σεζόν, γιατί ήταν μια καλή προετοιμασία. Ένα πολύ περίεργο ξεκίνημα με διάφορα θέματα, ήττες, τραυματισμούς, τέτοια θέματα και προσπαθείτε σιγά σιγά να ξαναβρείτε το καλό σε αυτό. Όλοι έτσι, καταλαβαίνεις, όλοι μέσα στην ομάδα. Η αλήθεια είναι ότι υπήρξε μια αστάθεια αναφορικά με την παρουσία της ομάδας στη διάρκεια της προετοιμασίας, τους πρώτους επίσημους αγώνες. Δεν θεωρώ ότι η εικόνα μας η πραγματική και αυτή που μπορούμε, από όσο έχω δει την ομάδα, μπορούμε να βγάλουμε στο γήπεδο, δεν είναι η εικόνα που δείξαμε στα πρώτα παιχνίδια, που συνοδεύτηκαν και από ήττες. Αυτό όσο μπορώ να αναφέρω ήταν και ένα σημείο έτσι που μας τσίγκλησε και στον εγωισμό και του καθένα που απαρτίζει την ομάδα, αλλά και γενικά ως ομάδα.
Και σίγουρα για να αντιστρέψουμε αυτό το κλίμα χρειάζεται πολύ μεγάλη προσπάθεια, χρειάζεται διαρκής προσπάθεια. Και όπως είπαμε και συζητώντας και με τα παιδιά, με τους παίκτες, θέλουμε να κάνουμε βήμα-βήμα, να κοιτάξουμε πού μπορούμε να φτάσουμε και να βελτιωνόμαστε όσο μπορούμε περισσότερο και ταχύτερα. Γιατί δεν θέλουμε πίστοση χρόνου, γιατί δεν έχουμε χρόνο. Mm-hmm. Όλα αυτά πρέπει να γίνονται πολύ γρήγορα και μέσα από τη διάρκεια και των αγώνων. Και οι νίκες πάντα αντιστρέφουν το κλίμα και ευτυχώς έχουμε πάρει δύο νίκες στους τελευταίους δύο αγώνες και είμαι πολύ αισιόδοξος για τη συνέχεια. Κωστά, εσείς από το τεχνικό επιτελείο, μέχρι στιγμής, έτσι όπως έχει πάει η σεζόν μέχρι τώρα, ποια είναι αυτά τα θετικά που έχετε δει και θέλετε έτσι να αναπτύξετε ή να βελτιώσετε περισσότερο και ποια τα αρνητικά τα οποία θέλουν φτιάξιμο? Είναι το ίδιο, δηλαδή τι θέλω να πω. Αυτή η ομάδα έτσι όπως χτίστηκε και έτσι όπως θέλουμε να λειτουργεί χρειάζεται 100% συνειδητότητα και συγκέντρωση από όλα τα παιδιά για 40 λεπτά. Αυτό είναι ένα κομμάτι που δίνουμε πάρα πολύ μεγάλη έμφαση και αυτό επίσης είναι ένα κομμάτι που προσπαθούμε να το βελτιώσουμε μέρα με τη μέρα, προπόνηση με την προπόνηση και σε κάθε αγώνα. Πρέπει να είμαστε απόλυτα συγκεντρωμένοι γιατί είναι πολύ μεγάλο πλήθος πληροφοριών που δέχονται οι παίκτες. Δεν υπάρχει χρόνος να γίνονται προπονήσεις και να προπονούμαστε 5 μέρες για να στοχεύσουμε ένα παιχνίδι. Όλα αυτά πρέπει να γίνονται πάρα πολύ γρήγορα και ακόμα και τα βίντεο meetings που έχουμε πριν τους αγώνες, τα ξενοδοχεία ή οπουδήποτε είναι πάρα πολύ σημαντικά και χρειάζεται την απόλυτη προσήλωση όλων. Mm-hmm. Θεωρείς αυτό το πιο σημαντικό κομμάτι, δηλαδή αυτό το θέμα της συγκέντρωσης, γιατί όπως μας το εξηγείς και εσύ, ουσιαστικά στην προπόνηση δεν προλαβαίνεις να δουλέψεις πολλά πράγματα. Είναι πιο πολύ το κομμάτι των πληροφοριών και της συγκέντρωσης. Αυτό είναι, πιστεύεις, το πιο σημαντικό που θέλει βελτίωση. Της ατομικής και της ομαδικής, έτσι. Θέτω πρώτα αυτό το κομμάτι, γιατί θεωρώ ότι η νοητική εγρήγορση των παιδιών είναι πάρα πολύ σημαντική και είναι προαπαιτούμενο για όλα τα υπόλοιπα. Mm-hmm. Οπότε, αν πάρουμε ως βάση αυτό, από εκεί και πέρα μπορούμε, θέλουμε, έχουμε διάθεση. Τα παιδιά δείχνουν πάρα πολύ μεγάλη διάθεση και στις προπονήσεις και όλο αυτό σε συνδυασμό με την εικόνα που είχαμε την ομάδα στην περίοδο της προετοιμασίας μας κάνει να πιστεύουμε ότι πραγματικά μπορούμε να κάνουμε πολλά βήματα μπροστά αν και εμείς θέλουμε να κάνουμε ένα κάθε φορά. Οπότε ξεκινώντας από αυτό και από τη συγκέντρωση προσπαθούμε να βελτιώσουμε πάρα πολλά πράγματα γιατί όσο και να δουλεύεις μες στο γήπεδο όταν γίνεται ένα σούτ ας πούμε και χάνεις ένα αμυντικό rebound επειδή απλά κοιτάς την μπάλα, είναι θέμα συγκέντρωσης. Ναι. Δεν είναι κάτι άλλο. Mm-hmm. Τυχή, ας πούμε, είναι ένα παράδειγμα. Ναι. Είπες ότι είσαι αισιόδοξος για τη συνέχεια, έτσι. Και φυσικά όλοι μας σε όλα τα πράγματα στη ζωή πάντα προσπαθούμε να είμαστε αισιόδοξοι. Πιστεύεις λίγο ότι αυτό το ξεκίνημα της σεζόν λίγο αδίκησε η ομάδα τον εαυτό της, έτσι όπως ξεκίνησε, γιατί το ρόστερ της για το δικό της επίπεδο πάντα, έτσι, δεν είναι κακό. Και επιλογές νομίζω ότι υπάρχουν. Έχει αδικήσει λίγο τον εαυτό της αυτό το ξεκίνημα, έτσι όπως πήγε. Ναι, μπορώ να σου πω ότι όντως αδικήσαμε τους εαυτούς μας, γιατί όπως προείπαμε, η εικόνα μας και αυτό που είχαμε στο μυαλό μας δεν ήταν η ομάδα που παρουσιάστηκε στους πρώτους επίσημους αγώνες. Έχει να κάνει με πάρα πολλούς παράγοντες, τα οποία δεν είναι και θέματα κάποια εσωτερικά της ομάδας, δεν χρειάζεται να τα απαριθμούμε. Mm-hmm. Αλλά σίγουρα δεν ήταν αυτή η εικόνα η κατάλληλη, η πρέπουσα, αυτή που θέλαμε εμείς, αυτή που ζητούσαμε. Αλλά η χρονιά είναι πάρα πολύ μεγάλη και οι απαιτήσεις και οι αγώνες είναι συνεχόμενοι. Οπότε είμαστε εδώ για να τα βελτιώσουμε όλα αυτά. Πηγαίνοντας έτσι και στους αγώνες και τους συνεχόμενους που λέμε, δεν μπορούμε να μείνουμε πολύ στο μάτι της Τρίτης, παρότι ήταν σημαντική η νίκη. Υπάρχει τώρα ένα μάτι το Σάββατο πάλι πολύ απαιτητικό και αυτό που λέγαμε με το Σταμάτη πριν είναι ότι αυτές οι ομάδες, όπως τα Τρίκαλα, ας πούμε τώρα, προετοιμάζονται ένα παιχνίδι μία εβδομάδα και θα πρέπει εσύ να είσαι 100% συγκεντρωμένος, αυτό που έλεγες και εσύ πριν, για να πάρεις τη νίκη σε μια τέτοια έδρα. Mm-hmm. Ναι. Και θεωρώ ότι αυτή πρέπει να είναι και η προσέγγιση για κάθε αγώνα. Ότι πάμε σε οποιοδήποτε αγώνα για να παλέψουμε, για να κερδίσουμε. Δηλαδή δεν μπορούμε να πάμε φυσικασμένοι με καμία έννοια, ούτε απροετοίμαστοι και σωματικά και ψυχολογικά. Τι περιμένεις να αντιμετωπίσεις από τα Τρίκαλα?
σε αυτό το μάτς του Σαββάτου. Θα είναι ένα δύσκολο παιχνίδι. Όσο θυμάμαι τα τελευταία χρόνια, όποτε πηγαίνουμε, πάντα δυσκολευόμαστε. Θα είναι ένας αγώνας που έχει στοιχεία και λεπτομέρειες που μπορούμε να είμαστε πάρα πολύ καλά και προετοιμασμένοι για αυτά. Θεωρώ ότι αν παίξουμε με τον τρόπο που δείχνουμε το τελευταίο διάστημα, τους τελευταίους δύο αγώνες και πάντα ως γνώμονα την αμυντική σωστή λειτουργία της ομάδας, μπορούμε να φύγουμε νικητές. Δηλαδή, έτσι όπως το είπες αυτό με τη σωστή αμυντική λειτουργία, ο στόχος σας είναι να βλέπουμε παιχνίδι όπως της Τρίτης, να το πω έτσι, σε γενικό πλαίσιο. Δηλαδή, πρώτος στόχος είναι να μην δεχτεί το καλάθι, γιατί έχουμε δει παιχνίδια του ΠΑΟΚ τα οποία πάνε στους 85 πόντους και είδαμε και ένα που πήγε στους 65, ας πούμε. Σίγουρα, δεν στοχεύουμε να γίνουμε Χάρλεμ, ας πούμε, και να σκοράρουμε 120, mm-hmm. αλλά από την άλλη δεν μπορούμε να δεχόμαστε και στην έδρα μας, ας πούμε, και από οποιαδήποτε ομάδα 85, 80 πόντους ή οτιδήποτε. Όπως είπα και πριν, πρέπει να υπάρχουν βάσεις και σταθερές. Μία από αυτές πρέπει και οφείλουμε να είναι η άμυνα. Οπότε, ξεκινώντας πάντα από αυτό το κομμάτι, θα πρέπει σε οποιαδήποτε στιγμή του παιχνιδιού, είτε είναι θετική είτε αρνητική, η άμυνα είναι αυτή που σε κρατάει μες στον αγώνα, και όταν έχεις και δύσκολες, λειτουργείς δύσκολα επιθετικά, πάντα η άμυνα είναι αυτή που σε καθορίζει και σε κρατάει σαν αγώνα. Το ίδιο έγινε και προχθές στην Ιταλία που παίξαμε, και νομίζω ότι αν έχουμε αυτές τις συνθήκες και αυτές τις προϋποθέσεις, θα είμαστε πάντα σωστοί και θα λειτουργούμε πολύ όμορφα. Mm-hmm. Πόσο ένιγμα είναι, Κώστα, τα τρίκαλα για εσάς τη στιγμή που έχουν τον Βασιλιάδη, ο οποίος αν δεν κάνω έπαιξε ένα μάτς, και ενδεχομένως να έχουν και τον Σωστιανίτη. Συγγνώμη, δεν σ' άκουσα. Λέω πόσο ένιγμα θα είναι για εσάς τα τρίκαλα, γιατί τα τρίκαλα μεν ξέρουν ποιος είναι ο ΠΑΟΚ, έτσι. Mm-hmm. Εσείς, ως ένα βαθμό λόγω και των μεταγραφών που κάνατε τρίκαλα, του Βασιλιάδη και του Σωστιανίτη, είναι ένα ένιγμα, ρε παιδί μου, και είναι δύο παίχτες και οι δύο, και ο Βασιλιάδης και ο Σωστιανίτης, που εντάξει. Μπορούν να αλλάξουν μια εικόνα της ομάδας το τρικάλο. Ο Κώστας έχει παίξει. Ναι, έχει παίξει νομίζω. Ναι. Από εκεί και πέρα θεωρώ ότι ο κότς ο Μέξας είναι ένας άνθρωπος που θέλει να βάζει την ταυτότητά του σε κάθε ομάδα όπου βρίσκεται. Οπότε δεν πιστεύω ότι μπορούμε να δούμε εξωφρενικά διαφορετικά πράγματα από αυτά που είδαμε στους τρεις πρώτους αγώνες των τρικάλων. Χωρίς αυτό να σημαίνει ότι δεν είναι καλή ομάδα, έτσι, δεν το λέω με αυτή την έννοια. Ναι, ναι. Αλλά σίγουρα υπάρχουν στοιχεία του παιχνιδιού που είναι πολύ χαρακτηριστικά για τα τρίκαλα, και πάνω σε αυτά χτίζουμε και εμείς την τακτική μας. Γίνοντας λίγο πίσω, γιατί είχατε την κουβέντα πριν με τον Νίκο όσον αφορά και τον ΠΑΟΚ, το πώς προσθέτει στην αρχή, πώς παρουσιάζεται με βάση την προετοιμασία, τα αποτελέσματα. Θέλω να ρωτήσω τελικά. Οι τραυματισμοί παίξανε μεγαλύτερο ρόλο από όσο περιμένατε. Ναι, μπορώ να σου πω, ναι, αν και δεν, όπως είδες, δεν επικαλέστηκε κανένα τραυματισμό. Ναι. Αλλά το ρωτάω τώρα που γυρίζουν σιγά σιγά και τραυματίες, έτσι. Ναι, δεν είναι ένα στοιχείο που μπορείς να παραβλέψεις, και ιδίως όταν υπάρχει ένα συγκεκριμένο rotation σε μια ομάδα με παίκτες που έχουν χρόνο συμμετοχής, έρχονται ως αλλαγή για να καλύψουν κάποια κενά κτλ. Είναι ένα πάρα πολύ σημαντικό κομμάτι. Και πάντα βγάζει ίσως κάποιες στιγμές και εκτός λειτουργίας κάποια πράγματα που θέλεις να δουλέψεις. Ακόμα και τους παίκτες τους ίδιους μπορεί 3-4 μέρες απουσία να τους πάει πίσω. Έτσι. Αρκετά. Οπότε είναι πράγματα που σίγουρα δεν είναι ευχάριστα, αλλά και αυτά πρέπει να είναι αντιμετωπίσιμα. Ναι. Απλά ίσως επειδή ήταν και η αρχή της χρονιάς, δυσκόλεψε ο τρόπος του να αντιμετωπίσει. Ήταν και τα ντέρμπι, έτσι, που τα ξέρω να πάω κάρεις πάντα, όπως και να είσαι, είναι ιδιαίτερο, έτσι. Το ξέρεις και εσύ, το έχεις ζήσει, ναι, πολύ καλά. Αυτό, ναι, σίγουρα μπορώ να σου πω ότι δεν ήταν ευτυχή συγκυρία όλο αυτό που έγινε στην αρχή της χρονιάς. Αλλά δεν είμαστε εδώ για να πηγαίνουμε βάσει τις συγκυρίες, είμαστε για να τις καθορίζουμε. Έτσι. Είμαστε. Σωστό. Ωραία. Ωραία, Κώστα. Σε ευχαριστούμε.
Και εγώ σε ευχαριστώ πάρα πολύ που με φιλοξενήσατε. Να είσαι καλά. Να είσαι καλά. Σε ευχαριστούμε και καλή συνέχεια. Καλό βράδυ. Να είσαι καλά, καλό βράδυ. Να είσαι καλά και εσύ.